No. Έλα, Προκόπη. Ναι, καλημέρα. Ο κύριος Αντώνη Μονομενάκης είναι βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ και είναι πρόεδρος της Επιτροπής, όπως είπες και εσύ, για τα σκάνδαλα στον χώρο της υγείας γενικά. Γιατί εκτός από το κελπνό, το οποίο συζητιέται τις τελευταίες ημέρες, είναι ανοιχτά και άλλα ζητήματα. Το ΕΡΙΚΟΣ ΔΙΝΑΝ. Δεν ξέρουμε βεβαίως πόσο θα επεκταθεί η συγκεκριμένη επιτροπή στα θέματα των φαρμάκων, καθώς υπάρχει και η μεγάλη υπόθεση της Νοβάρτης. Ναι, η υπόθεση της Νοβάρτης εκ των πραγμάτων διαχωρίζεται λόγω όγκου, λόγω συνθετότητος, λόγω πικαιρότητος αν θέλετε, αλλά η εντολή παραμένει να είμαστε σε επαφή με το φάρμακο. Υπάρχουν ορισμένες υποθέσεις που θα ερευνήσουμε. Υπάρχουν όμως σύμφωνα με μαρτυρίες και παρακλάδια της υποθέσεως Νοβάρτης που άπτονται του κελπνό, δηλαδή υπήρξαν περιπτώσεις όπου υπήρξε, σύμφωνα με τις ενδείξεις δηλαδή, για να είμαστε ακριβείς, σχέσεις παράλληλες και σχέσεις διοχέτευσης χρήματος μέσω του κελπνό σε συγκεκριμένους αποδέκτες. Αυτή την παράμετρο ενδεχομένως κληθούμε να την εξετάσουμε. Για να καταλάβουμε λίγο και εμείς και οι τηλεθεατές, η εξεταστική επιτροπή δεν ήταν μόνο για το κελπνό, ήταν για το χώρο της υγείας. Σε αυτή τη φάση εξετάζεται το θέμα του κελπνό, εξετάζεται το θέμα του ΕΡΙΚΟΣ ΔΙΝΑΝ και είχατε μέσα στον προγραμματισμό σας και το θέμα της Νοβάρτης. Ναι, το είχαμε εν τη ευρία εννοία. Τώρα όμως όπως έχει έρθει η δικογραφία... Με την ευρία πρέπει... έννοια, ξέρετε γιατί σας ρωτάω. Μάλιστα, γιατί τις τελευταίες ημέρες υπάρχει αυτή η κατηγορία ότι ξαφνικά το θέμα προέκυψε τις τελευταίες ημέρες με την Νοβάρτης και ότι δεν υπήρχε θέμα Νοβάρτης πριν από ένα χρόνο και όχι, ότι αυτά που έλεγε ο Πρωθυπουργός πριν από ένα χρόνο ή έλεγε για το θέμα του σκανδάλου ότι ήταν ουσιαστικά μια προαναγγελία μια σκευωρίας όπου δημιουργήθηκε μέσα Καταρχήν, από μια τέτοια διαδικασία. Με συγχωρείτε κύριε Παναγιωτόπουλε, νομίζω ότι είναι κωμικό να ισχυρίζεται κανείς ότι μια δικογραφία τόσο όγκου σχηματίζεται σε μερικές μέρες μόνο. Εκείνο το οποίο πρέπει να γνωρίζει ο ελληνικός λαός ότι αυτή η υπόθεση είναι τουλάχιστον 1-1,5 χρόνο σε εξέλιξη. Σιγά σιγά σχηματίζονται τα στοιχεία της και απλώς ορίμασε το διάστημα αυτό. Ακριβώς. Και σε γνώση. Κύριε Μπαλομενά, για να τα πάρουμε με τη σειρά. Υπάρχει η ιστορία του κελπνό. Τελικά βγαίνει κάτι από αυτή την υπόθεση. Γιατί ακούσαμε και τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος ήρθε και αφισβήτησε διάφορα ηχητικά και έφερε κάποια χαρτιά, το ότι είναι κατασκευασμένα, μονταρισμένα και όλα αυτά. Πω γι' αυτό. Τι γίνεται, πού βρισκόμαστε, σε ποια φάση βρισκόμαστε. Σε τεράστιο συμπέρασμα για μια μεγάλη σπατάλη χρημάτων στο κελπνό. Αυτό δεν υπάρχει αμφισβήτηση. Και ο ίδιος ο κ. Γεωργιάδης το παραδέχτηκε εμέσως και άλλοι μάρτυρες. Εκείνο το οποίο πρέπει επίσης να πούμε είναι ότι για τα θέματα της προσωποποίησης των ευθυνών αρμοδία είναι η δικαιοσύνη. Για τα πολιτικά πρόσωπα είμαστε εμείς σε διαβούλευση μεταξύ μας. Ο κ. Γεωργιάδης, κατά την αντίληψη τη δική μου τουλάχιστον, δεν θέλω να προτρέξω, έχει μερίδιο ευθύνης, διότι προσέλαβε ή συντέλεσε στην πρόσληψη 23 ατόμων τα οποία πληρωνόταν από το κελπνό μεν, αλλά αξιοποιήθηκαν στο πολιτικό του γραφείο. Αυτό βέβαια το αρνήθηκε ο ίδιος. Υπάρχουν ντοκουμέντα, υπάρχουν μαρτυρίες υπαλλήλων υψηλόβαθμων του κελπνό που το πιστοποιούν, έστω και με αντιφάσεις μεταξύ τους. Κύριε Μπαλομενάκη, ήταν μόνο οι προσλήψεις ή υπάρχουν και άλλα θέματα που εξετάζεται για την υπόθεση κελπνό? Εξετάσαμε πάρα πολλά θέματα, όπως είναι το παράνομο κτίριο, το υπερβολικά κοστοβόρο κτίριο το οποίο απέκτησε, ένα δάνειο το οποίο η πορεία του δεν είναι ξεκαθαρισμένη, μία σύμβαση με τον ΟΚΑΝΑ η οποία πιθανότατα θα κριθεί μη νόμιμη. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που αφορά πολιτικό προσωπικό εντοπίζεται προς το παρόν σε αυτό το ζήτημα που σας είπα. Μάλιστα. Και πότε αναμένουμε να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία? Πότε θα βγάλετε τα πορίσματα? Εντός των επόμενων εβδομάδων θα ολοκληρώσουμε τη διαδικασία με εξέταση του κυρίου Πολάκη. Ενδεχομένως και με αντιπαράσταση άλλων μαρτύρων, θα το δούμε αυτό τις επόμενες ημέρες. Και μετά, πιθανολογώ, μέχρι το Πάσχα, εάν δεν προκύψουν άλλα στοιχεία, να είμαστε σε θέση να κλείσουμε τις εργασίες και να πάνε και τα πορίσματα. Να δουλεύετε τα πορίσματα για να πάνε στην Ολομέλεια. Έτσι. Άρα, μάλιστα, το Πάσχα ολοκληρώνονται οι εργασίες και μετά θα χρειαστεί πόσος χρόνος? Να ζητήσετε παράταση? Μήνα. Έχουμε παράταση. Είμαστε εντός προθεσμιών. Ενδεχομένως πάρουμε και μια παράταση ακόμα, ειδικά για το πόρισμα. Μάλιστα. Αλήθεια. Τώρα, κύριε Μπαλομενάκη, κουμπώνουν πρόσωπα, επειδή είπαμε για την Νοβάρτης, κουμπώνουν πρόσωπα που εμπλέκονται στο κελπνό με καταστάσεις που βλέπουμε στην δικογραφία με την Νοβάρτης? Υπάρχουν εκεί συγκοινωνούντα δοχεία? Υπάρχει μια ένδειξη τέτοια. Υπήρξαν διαδικασίες, εκδηλώσεις, συνέδρια, χορηγίες, κινήσεις γενικά χρημάτων διαμέσου του κελπνό, τα οποία πιθανολογείται
ότι καταλήγουν σε πρόσωπα τα οποία εν ευρία ενία ενέχονται στην υπόθεση Νοβάρτης. Υπάρχουν έτσι πρόσωπα λοιπόν που είναι και στην ιστορία Κελπνό και στην Νοβάρτης, έτσι. Μάλιστα. Την υπόθεση Νοβάρτης τώρα, εσείς πώς την αξιολογείτε, γιατί βλέπουμε το τελευταίο διάστημα να ασκείται μία πίεση και στους μάρτυρες και στη δικαιοσύνη και να αμφισβητείτε γενικότερα η δικογραφία, οι εμπλεκόμενοι, οι φερόμενοι, αυτοί οι εμπλεκόμενοι σύμφωνα με τις μαρτυρίες των προστατευόμενων μαρτύρων, λένε ότι είναι μια σκευωρία αυτή η υπόθεση. Είδατε καθόλου τη δικογραφία? Εσείς διαβάσατε? Εγώ τη δικογραφία δεν την έχω δει. Έχω διαβάσει σημειώσεις συναδέλφων που την έχουν δει. Μάλιστα. Αναφορικά με τις μαρτυρικές καταθέσεις. Εκείνο που θέλω να σας πω είναι το εξής, ότι μια τόσο ογκώδης δικογραφία είναι άδικο καταρχήν και είναι λάθος και επιστημονικό, αν θέλετε, να αξιολογείται μόνο από τις μαρτυρικές καταθέσεις. Υπάρχουν στοιχεία, υπάρχουν κινήσεις, υπάρχουν γεγονότα τα οποία σε συσχετισμό με τις καταθέσεις μπορούν να βγάλουν αποτέλεσμα. Και εκεί νομίζω ότι οφείλεται το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί απόφαση για την πορεία της. Να σας πω γιατί. Η δικαστική αρχή, η οποία ήταν αρμόδια να αξιολογήσει αυτούς τους συσχετισμούς, δεν έχει δικαίωμα σύμφωνα με το Σύνταγμα να επιληφθεί. Πρέπει λοιπόν τώρα η Βουλή και ειδικά δηλαδή τα υπεύθυνα πολιτικά κόμματα να αξιολογήσουν αυτά τα δεδομένα, να τα συσχετίσουν με τις μαρτυρικές καταθέσεις, να δουν αν υπάρχει παραγραφία, δεν υπάρχει, αν υπάρχουν υπόνοιες ξεπλήματος χρήματος που θα καθορίσουν την περαιτέρω πορεία. Εσείς από όσα γνωρίζετε, κύριε Μπαλομενά, και την εμπειρία που έχετε από αυτές τις διαδικασίες, σχετικά με την παραγραφή, πώς βλέπετε αυτά τα αδικήματα που περιγράφονται εντός εισαγωγικών? Ισχυρή είναι η άποψη, κατά την αντίληψή μου, ότι τα αδικήματα αυτά είναι παραγεγραμμένα. Είναι ισχυρή, δεν είναι όμως η μόνη άποψη. Mm-hmm. Πρέπει να τεκμηριωθεί όποια άποψη καταλήξει η ολομέλεια της Βουλής, να τεκμηριωθεί και αν επιστραφεί για την διεξαγωγή έρευνας για το ξέπλυμα στη δικαιοσύνη, θα πρέπει να είναι τεκμηριωμένη και η επιστροφή. Επομένως, αυτή η τεκμηρίωση απαιτεί κάποιο χρόνο. Γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι έχει άδικο η αντιπολίτευση που μιλάει για πανικό ή για άρων-άρων επιστροφή. Εμείς ακολουθούμε ό,τι λέει ο νόμος, με περίσκεψη, με σοβαρότητα, και δεν είναι καθόλου αστεία υπόθεση αυτή για να την αντιμετωπίσει σε μια μέρα ή σε ένα απόγευμα μέσα. Μάλιστα. Και επειδή δεν έχει ληφθεί ακόμα απόφαση από τις κοινοβουλευτικές ομάδες και κυρίως βέβαια όλοι περιμένουν από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ το τι θα αποφασίσει. Εσείς, η άποψή σας ποια είναι? Εξεταστική, προκαταρκτική, να επιστρέψει, να ενταχθεί στην Εξεταστική Επιτροπή τη δική σας? Να σας πω, θα μπορούσε κάλλιστα, αλλά το θέμα είναι ότι όπως έχει εξελιχθεί η Εξεταστική και δυστυχώς και με τη δημοσιότητα που δείτε, είναι ένα πεδίο όπου υπάρχουν αντιπαραθέσεις άγονες και αντιπαραθέσεις χωρίς αντίκρισμα. Αυτή η υπόθεση, λόγω της κρισιμότητας και της σοβαρότητας και επειδή θίγει τον πυρήνα, θα έλεγε κανείς, του πολιτικού συστήματος, νομίζω ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με διαφορετικό τρόπο, με κλειστές, αν θέλετε, συνεδριάσεις και με περισσότερο νομικά παρά πολιτικά επιχειρήματα. Μάλιστα. Συνεπώς, αν πρόκειται να συσταθεί επιτροπή, πρέπει να συσταθεί προκαταρκτική, η οποία θα αποφανθεί σχετικά και με το θέμα της παραγραφής και με το θέμα της παραπομπής. Επομένως, η προκαταρκτική θα δει, θα βγάλει το πόρισμα αυτό που μας είπατε σχετικά με την παραγραφή, και από εκεί πέρα το θέμα της δωροδοκίας πρέπει να επιστραφεί στην ελληνική δικαιοσύνη. Βέβαια. Για να εξετάσει, να ερευνήσει αυτή την υπόθεση. Το βλέπετε κι εσείς δηλαδή ότι αυτό, όπως είχε γίνει και με την υπόθεση του Γιάννου Παπαντονίου, ότι εφόσον έχουν προκύψει δύο σύνοδοι της Βουλής, έχουμε παραγραφεί, ωστόσο. Επαναλαμβάνω και εγώ, γιατί το θυμάμαι, με γνωμοδότηση του σημερινού Προέδρου της Δημοκρατίας, του κ. Παυλόπουλου, ότι απορρέει από τη δωροδοκία και είναι το ξέπλυμα, είναι αυτό που δεν παραγράφεται. Σωστά, πολύ εκεί, σωστά. Δηλαδή, γι' αυτό τώρα. Σωστά, διότι δεν ανάγεται στα καθήκοντα. Μαθαίνω από την εισαγγελία ότι επιγόντως ανοίγουν λογαριασμοί τουλάχιστον στην Ελβετία, που έχει ζητηθεί η δικαστική συνδρομή. Εκεί να δούμε αν υπάρχει διαδρομή του χρήματος. Να πούμε μια λεπτομέρεια ότι εκτός από αυτά τα στοιχεία που ήρθαν στη Βουλή, υπάρχει και όγκος άλλων στοιχείων που αφορά μη πολιτικά πρόσωπα. Βέβαια. Από το συσχετισμό των δύο κλάδων αυτών της δικογραφίας, ενδεχόμενα θα προκύψουν νέα στοιχεία τα οποία αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να έρθουν σε γνώση της Βουλής. Μάλιστα. Κύριε Μπαλομενάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Έρικα, είπες για τις δικαστικές.